Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε λοιπόν στην 114 πτέρυγα μάχης στην Τανάγρα. Όπως βλέπετε έχουμε φορέσει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λίγα ακόμα μας μένουνε. Είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε MEV-16 στο πλαίσιο του εορτασμού των Αρχαγγέλων, που είναι οι προστάτες της πολεμικής αεροπορίας. Μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία εμείς οι δημοσιογράφοι να πετάξουμε μαχητικό αεροσκάφος. Ναι, έτσι είναι, για να δούμε και εμείς στην πράξη πώς είναι η καθημερινότητα των Ελλήνων υπτάμενων που καθημερινά υπερασπίζονται τα σύνορα της πατρίδας μας πάνω από τον ουρανό του Αιγαίου. Θα κάνετε και αναχέτηση αν χρειαστεί. Θα κάνουμε τη διαδρομή. Τώρα δεν ξέρω αν θα έρθει στο δρόμο μας κάποιος από τους απέναντι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι F-16 πίσω σου. Θα κάνουμε μια... Αυτό είναι Ραφάλ. Θα σας πω για τα Ραφάλ. Πάντως θα κάνουμε μια αρκετά επιχειρησιακή διαδρομή. Θα πάμε. Θα ξεκινήσουμε από Χαλκίδα, Λιβέρια, Αντίψα, Ράγιο Ευστράτιο και στη Σκύρο και θα γυρίσουμε πίσω σιγά σιγά. Πετάμε με την 336 Μοίρα Όλυμπος, με τους αετούς του Ολύμπου, με τον Μοίραρχο τον Γιάννη τον Γραμμουστιάνο, ο οποίος θα μου δώσει λίγο και όλες τις απαραίτητες οδηγίες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα Ραφάλ. Δεν έχω καθίσει τυχαία μπροστά στο Ραφάλ. Νίκο, άμα μπορείς να γυρίσεις λίγο να δείξουμε το Ραφάλ. Καθώς την επόμενη εβδομάδα, ναι, συμβολική μέρα, πιθανότατα ανήμερα των Αρχαγγέλων Γαβρίλ και Μιχαήλ, που είναι οι προστάτες, όπως είπαμε, της πολεμικής αεροπορίας, παραδίδονται στην πολεμική αεροπορία ακόμα δύο μαχητικά Ραφάλ. Ενισχύεται λοιπόν το ελληνικό οπλοστάσιο. Συνολικά θα γίνουν 8 τα Ραφάλ. Θα τα φέρουν Έλληνες πιλότοι κατευθείαν από την Γαλλία, από τη βάση Μερινιάκ που είναι κοντά στην πόλη Μπορντό, που εκπαιδεύονται όλο αυτό το διάστημα. Έρχονται λοιπόν στην Ελλάδα. Μέχρι το τέλος του έτους υπάρχει πιθανότητα να έρθει και τρίτο Ραφάλ, να γίνουν 9 τα Ραφάλ μέχρι το τέλος του 22. Περιμένουμε, ναι, δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό, αλλά έχουμε πληροφορίες. Ναι, ναι, ναι. Πάντως είναι τώρα εντυπωσιακή εικόνα. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είσαι εσύ, πρέπει να σου πω, με τη στολή. Οφείλουμε να στο Νίκο, πούμε. Νίκο, να γυρίσουμε και από την άλλη πλευρά, αν μπορείς. Να, ναι, δείξουμε και τα άλλα μαχητικά αεροσκάφη που είναι εδώ και θα πετάξουν οι συνάδελφοι. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν στο βάθος το F-16 μπλοκ. Θα πετάξουμε τρεις. Α, δηλαδή. Εμείς ποιο πρέπει να πιάσουμε, δηλαδή, για μέσο να πετάξουμε κι εμείς, ρε παιδί. Ποιο πρέπει να πάμε να βρούμε. Το φλόρο. Α, γίνεται μέσω κλήρωσης. Α, κλήρωση γίνεται. Και ήμασταν οι τρεις τυχεροί για φέτος, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Θα πάμε και μία συμμετοχή κλήρωση. Και γίνεται κλήρωση. Εμείς θα πάμε με τον Καμπουράκι να μπούμε σε κλήρωση για να πάνε δύο και θα πάμε και δύο. Εντάξει, άμα είναι με κλήρωση δεν πρόκειται. Δεν είμαστε άτυχοι εμείς. Όχι, θα την οδεύσουμε την κλήρωση. Λοιπόν, στο βάθος βλέπουμε. Τούτο εδώ είναι F-16 που μας δείχνει τώρα. Αυτό πρέπει να είναι. Έτσι, είναι το F-16 που θα πετάξω εγώ σε λίγο. Ένα μπλοκ 52 Plus Advanced. Ό,τι πιο σύγχρονο έχει αυτή τη στιγμή πολεμική μας αεροπορία. Στο τιμόνι θα είσαι εσύ. Ναι, έτσι, είναι διθέσιο. Ναι. Όχι, εγώ θα είμαι πίσω στην επιβάτη στο τιμόνι, ο Μοίραρχος. Ο Μοίραρχος. Και δεξιά βλέπουμε ένα F4 Phantom που θα πετάξει ο συνάδελφος από τον Αντένα Χρήστος ο Μαζανίτης. Ναι. Να δώσει χαιρετισμού στο Μαζανίτη. Να σα πω. Ο Μαζανίτης θα το χειριστεί κιόλα. Θα του δώσω. Να δούμε. Να σας πω ότι για τη γιορτή της αεροπορίας έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Από σήμερα μέχρι και την Τρίτη όλες οι αεροπορικές βάσεις στη χώρα είναι ανοιχτές από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Στο Σύνταγμα, στο Μετρό Συντάγματος θα έχουμε 2 εξομοιωτές. Και να σας πω το πιο σημαντικό, αύριο 11 το πρωί στο Φλίσβο έχουμε μεγάλη αεροπορική επίδειξη. Αυτό μάλιστα. Ζεύ, Spitfire και όλοι οι τύποι των αεροσκαφών. Πολύ ωραία. 11 η ώρα στο Φλίσβο αύριο. Γεωργία, λοιπόν, μου, σε ευχαριστούμε να πολύ. Καλή πτήση. Ευχόμαστε να έρθει να μας τα πεις μετά. Θα να τα μας πεις την εμπειρία σου. Θα τα δούμε κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.